κάρτα με τα υλικά κάνουμε κόντρα μοσχαρίσιο γάλακτος με πατάτες ακορντεόν και ψητά κρεμμύδια. Κάνουμε δηλαδή τσιτσί σήμερα για τα μικρά παιδιά που μας βλέπουν στο σχολείο και μας βλέπουν από το σπίτι. Τσιτσί. Και με την ευκαιρία, τώρα που είπα τσιτσί, μια λέξη που τη λέγαμε όλοι μας όταν είμαστε μικροί, να ευχαριστήσουμε τα εστιατόρια τσιτσί για τα υπέροχα κρεατικά που μας προσέφερε χθες εδώ που είχαμε γύρισμα και τις εορταστικές εκπομπές. Το χάσες. Υπέροχα καλαμάκια, κοτόπουλο, χοιρινό, τα πάντα. Πίτες, τα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ και πολύ ωραία ψημένα, πολύ ωραία μαγειρεμένα, γι' αυτό και κάνουν επιτυχία τα εστιατόρια τσιτσί. Πάμε να δούμε το κρέας του Ανδρέα. Πάμε να την περιμένει και ο Χαρούλης πέρα σου σήμερα, έτσι. Του αρέσει ο οποίος, ναι, θέλει να μας βλέπει, θέλει να σε βλέπει και είπε ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δεν μου τον έπεσε και μέρα να μαγειρέψουμε μαζί. Α, ωραία ιδέα. Μόλις γυρίσουμε. Πάμε να δούμε την κάρτα. Λοιπόν, μοσχάρι κόντρα στο φούρνο με μαυροδάφνη και πατάτες ακορντεόν. Θέλουμε 2 κιλά περίπου μοσχάρι καρέ κόντρα με το κόκαλο. Εγώ έχω χρησιμοποιώ στην συγκεκριμένη συνταγή γάλακτος. 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια κομμένα στα 4, 2 καρότα κομμένα στα 4 και αυτά. 2 μήλα κομμένα στα 4, 10 μέτριες πατάτες, 10 μικρά κρεμμύδια ξερά, 80 γραμμάρια βούτυρο, 4 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας δεντρολίβανο και 1 κουταλιά της σούπας σχοινόπρασο, 50 γραμμάρια κασέρι τριμμένο, φύλλα δάφνης, ξερής δάφνης, μισό λίτρο μαυροδάφνη, μισή κουταλιά της σούπας κροφλάου, θαλασσινό αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε να φτιάχνουμε γρήγορα. Αμέσως. 50 γραμμάρια κασέρι, όχι καρέσι, αυτό που γράφουμε. Ωραία. Εγώ το διάβασα. Για να το καταλάβουμε. Καταρχήν μιλάει για ακορντεόν και αυτό το έχει κάνει σαν πίπιζα. Έτσι, η πίπιζα κάπως έτσι. Όχι, τα συνδυάσαμε όλα σήμερα. Λοιπόν, εδώ έχω πάρει μοσχάρι κόντρα καρέ. Το συγκεκριμένο είναι γάλακτος, δηλαδή σημαίνει ότι είναι από ζώο μέχρι 12 μηνών και έχει σφαγιαστεί μετά. Είναι μικρό ζώο. Θα ξεκινήσω πρώτα με θαλασσινό αλάτι, μπόλικο θαλασσινό αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μπόλικο και από αυτό, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι το κρέας που έχω, και ελαιόλαδο παντού. Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνω μια κρούστα, μια γευστική κρούστα για να το βάλουμε να το ψήσουμε στο φούρνο. Θα χρησιμοποιήσω αλεύρι. Σωστά. Λοιπόν, αυτά τα έχω καλύψει με αλουμινόχαρτο. Μου τα έχει φτιάξει ο Γιάννης Κυγωγό, η αγαπημένη μου χασάπηδε. Τα καλύψει με αλουμινόχαρτο γιατί όταν το βάλει στο φούρνο δεν θέλει να καεί. Θε να είναι παρουσίαστο όταν το βγάλει από το φούρνο. Θα το δει στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, παίρνω μια κουταλιά τη σούπα αλεύρι και βάζω μέσα 2 κουταλιέ τη σούπα μουστάρδα. Είναι ένα εξαιρετικό κόλπο για να κάνετε ωραία κρούστα στο κρέας. Μπορείτε να το κάνετε και σε κοτόπουλο και σε χοιρινό, βεβαίως και στο μοσχάρι. Λίγο ελαιόλαδο. Όχι, έχω πάρει κανονική μουστάρδα, αλλά αν σας αρέσει μπορείς να βάλεις και πικάντικη μουστάρδα. Νιώθω ότι κάνω αγώνα δρόμου σήμερα, πρέπει να σας πω. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Μέρα που είναι. Τα θέματα σήμερα, είχαμε και τα ζώδια που ενδιαφέρονται. Θα τα κάνουμε όλα. Είχαμε και τα ποίηματα. Λίγο δεντρολίβανο και σκοινόπρασο. Αν δεν βρείτε σκοινόπρασο, βάλτε λίγο μαϊντανό, βάλτε λίγο θυμάριο, ότι σας αρέσει. Τα ψιλοκόβω. Ναι. Σαντέ, είσαι. Σαντέ, ναι. Σαντέ. Λοιπόν. Μεγάλος αυτό το τραγούδι. Στην εποχή σου, ναι. Και εγώ τα άκουγα, και εγώ τα άκουγα. Λοιπόν, τα μάτια έτσι και χορεύαμε. Προσθέτω με. Και λοιπόν, να έρθει κανένα πιτσιρίκα δίπλα. Χορεύτε εσείς όσο κάνω εγώ το μοσχάρι. Λοιπόν, ανακατεύω καλά. Άρχισε να έρθει λίγο πιτσιρίκα. Μεγάλωσε, αλλά ήρθε. Την περίμενα από το πιτσιρίκα. Και τι πιτσιρίκα ήρθε. Καλά, ναι. Είναι και το φόρεμα τέτοιο με την ουρά. Λοιπόν. Αχλάδο. Θα συμφωνώ για αχλάδο σήμερα. Γιατί πίσω έχει αχλάδο την ουρά. Λοιπόν, εδώ στη συνταγή. Λοιπόν, έχει μια ωραία πάστα μουστάρδα. Παίρνουμε το κουτάλι και αλήφω να πάει παντού. Σε όλη την επιφάνεια του κρέατος. Αμάν. Τέλειο είναι αυτό. Το καλό είναι ότι με αυτό το κόλπο, δηλαδή με το που βάλει αλεύρι, αυτό κολλάει πάνω στο κρέας και δεν φεύγει κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Κάτσε το γύρω και από εδώ. Έτσι, μπράβο. Άρε, σταμάτη. Λοιπόν, σε πρώτη φάση... Δεν το πει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, σε πρώτη φάση αυτό είναι έτοιμο. Εδώ, στο βοηθό, λοιπόν, πάω τώρα. Προσθέτω μέσα καρότα. Ένα-δυο καρότα. Θα με κάνεις να αλλάξω το δεύτερο κυρίως που θα έκανα για το τραπέζι. Είναι πανεύκολο και είναι και διαφορετικό. Θα δείτε, δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη τεχνική. Προσθέτω μέσα σκόρδα. Ολόκληρα. Ολόκληρα σκόρδα. Έτσι γουστάρουμε. Με τα σκόρδα που κάνεις. Μήλα ή κόκκινο ή πράσινο, ό,τι έχετε. Το μήλο θα δώσει ωραία γεύση στη σάλτσα και θα δώσει και έξτρα υγρασία στο μοσχάρι. Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό έπρεπε να πάρει στην πίπιζα. Λοιπόν,
κρεμμύδι. Γι' αυτό ολόκληρο έχω βγάλει, τα εξωτερικά φλούδια. Τα φλούδια τα συγκεκριμένα δίνουν έξτρα γεύση και χρώμα στη σάλτσα. Σκουραίνουν τη σάλτσα, Έλενα. Δεν το πιστεύω. Για παράδειγμα, τα πασχαλινά αυγά παλιά δεν τα βάφανε με κρεμμυδόφλουδα. Το ξέρεις? Όχι, πρώτη φορά το ακούω. Λοιπόν, προσθέτω ελαιόλαδο. Ναι. Αυτό θα κάνω. Είναι πανεύκολο. Κλαδάκια από δεντρολίβανο. Και τη μισή μαυροδάφνη από αυτή που έχω εδώ. Τέλει. Θα δώσει ωραία γεύση και υγρασία. Λοιπόν, όπως είναι τώρα νερό. Αυτό, δεν χρειάζεται νερό, τίποτα. Λοιπόν, όπως είναι, αυτό. Το βάζω σε φούρνο προθερμασμένο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Στους 220 βαθμούς για 20 με 30 λεπτά, να κάνει κρούστα απ' έξω. Στη συνέχεια, χαμηλώνω τη θερμοκρασία στους 180 και ψήνω για 45 με 50 λεπτά για να έχουμε ένα μέτριο αποτέλεσμα. Γιατί δεν θέλω να μου βγει παραψημένο, θέλω να είναι ροζέ στο κέντρο, το κρέας. Μάλιστα. Εντάξει. Αν θέλουμε περισσότερο, ψήσιμο, ναι. Δηλαδή να μας βγει ναι. Καλοψημένο, αυξάνουμε 20-25 λεπτά τη διάρκεια ψησίματος στους 180 βαθμούς. Ωραία. Λοιπόν, πάει αυτό. Το αφήνουμε. Πάμε τώρα να κάνουμε το συνοδευτικό, τις πατάτες. Λοιπόν, έχω λιώσει εδώ βούτυρο. Προσθέτω... Όσο αυτό να τραγουδάς μπορείς να φέρεις λίγο χαρτάκι. Προσθέτω μέσα μια σκελίδα σκόρδο λιωμένο. Έτοιμο. Ναι. Προσθέτω μέσα σχοινόπρασο και δεντρολίβανο πάλι. Δεν είναι φοβερό το σχοινόπρασο? Είναι. Λοιπόν, να πάρει και αυτά. Έχουμε πάθει με σένα. Με στα μυρωδικά. Έχουμε ό,τι ξέραμε. Λοιπόν, ψιλοκόβω πάλι το σχοινόπρασο με το δεντρολίβανο και θα το προσθέσω μέσα στο λιωμένο βούτυρο. Μπόλικα αρωματικά. Αυτό τώρα που κάνω είναι για τις πατάτες ακορντεόν. Έχω πάρει τις πατάτες, βλέπετε μικρές πατάτες. Τις έχω καθαρίσει. Πες μου τώρα, πώς μπορώ να μαγειρέψω. Κοίτα τώρα, εδώ, κοίτα. Κοίτα κατάσταση. Φεύγουν μικρόφωνα τα πάντα. Λοιπόν, προσθέτω μέσα και τα αρωματικά, Μάρκο. Κάνε δουλειά σου. Πρόσεχε, γιατί αν δεν τα μάθεις, δεν θα φας μετά, στο λέω. Θα έρθεις μια μέρα σπίτι. Έτσι, μπράβο. Να μαγειρέψετε παρέα, θα κάτσω εγώ. Κανονίστε πότε και θα έρθω. Λοιπόν, προσθέτω μέσα και το αλάτι, θαλασσινό αλάτι και πιπέρι. Αυτό είναι το αρωματικό βούτυρο που θα φτιάξω τις πατάτες. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ταψί. Ναι. Κοίτα, πόσο εύκολο επίσης. Αυτές είναι οι πατάτες που τις έχω καθαρίσει και με ένα μαχαίρι, σαν το κάνετε σιγά σιγά στο σπίτι. Κόβω, αλλά χωρίς να φτάσω στο τέλος της πατάτας. Αυτό είναι το ακορντεόν. Αυτό. Μάλιστα. Έτοιμο. Κοίτα πόσο εύκολα. Και τι διαφορά έχει από την άλλη την πατάτα, δηλαδή? Απλά είναι το σχέδιο ή ψήνεται? Είναι το καλύτερα. Σχέδιο, ακριβώς. Ψήνεται καλύτερα. Γίνεται ανοίγει, θα το δεις τώρα αυτές που έχω ψήσει. Θα βάλεις κάτι ανάμεσα ή όχι? Βεβαίως θα βάλουμε ανάμεσα. Αυτό είναι το μυστικό. Άλλη μια πατάτα, τις άλλες τις έχω κόψει ήδη. Αυτή μου ξέφυγε λίγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προσθέτω μέσα και τις άλλες πατάτες που τις έχω ήδη κόψει. Ωραία. Εδώ στη μία πλευρά. Και στην άλλη πλευρά. Τις πατάτες αυτές παίρνουμε από μανάδου, κανένα ή από κάποιο δύο? Δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, φέρνω μικρά κρεμμυδάκια ξερά, τα χαράσω στα τέσσερα, χωρίς πάλι και αυτά να τα κόψω εντελώς, να χωρίς δηλαδή το κρεμμύδι. Θα το δω, γιατί θα το κάνω κι άλλο. Θα το πω εγώ αυτό. Ναι, ναι. Κόβω λίγο τον πάτο από κάτω για να κάθει το κρεμμύδι. Το θέμα είναι ότι άμα το μαγειρεύει σπίτι, ποιο θα σου βάλει μουσική από πάνω να χορεύει? Έλατε. Πρέπει να έρθει και στο μάτι σπίτι μια μέρα. Ωραία. Λοιπόν, δεν κάνω άλλα. Άλλο ένα κρεμμύδι εδώ. Λοιπόν, τα ξερά κρεμμύδια δυστυχώς δεν τα συνηθίζουμε να τα έχουμε σαν συνοδευτικό για το φαγητό, αλλά είναι εξαιρετικό συνοδευτικό. Αυτό μελώνει, γίνεται εύγευστο, είναι κολλασμένο. Λοιπόν, προσθέτω από πάνω το αρωματικό βούτυρο. Ναι. Και λίγο πάνω στα κρεμμύδια. Αυτά τα κρεμμύδια τώρα όταν ψηθούν, η θερμοκρασία θα ανοίξουν, όπως και οι πατάτες. Αυτό είναι το συνοδευτικό τώρα για το κρέας μας. Έτοιμο. Έτοιμο. Όπως είναι το ψήνο. Θα τα δεις τώρα. Όπως είναι το ψήνο σε προθερμασμένο φούρνο και αυτό στους 180 βαθμούς, θέλουν περίπου 50 λεπτά με μία ώρα. Όταν βγάλετε τις πατάτες από το φούρνο, θα βάλετε ενδιάμεσα ξερά φύλλα δάφνης, θα πασπαλίσετε με κασέρι και θα ξαναβάλετε στο φούρνο για 10 λεπτά να γκραντιναριστούν και να πάρουν χρώμα. Πες μου πώς ψήνονται οι πατάτες χωρίς νερό. Δεν χρειάζεται, θα βγάλουν υγρασία από μόνες τους, ό,τι υγρασία έχουν, θα βγάλουν τα κρεμμυδάκια, έχουμε και το βούτο, θα ψηθούν μια χαρά. Δεν μπορεί, αποκλείεται. Ωραία, γίνεται. Λοιπόν, και αυτό στο φούρνο.
Μάρκο. Εδώ. Ένα. Παιδιά, να ανοίξω. Και τώρα πρέπει να κάνουμε χώρο, γιατί έχουμε άλλη δουλειά εδώ να κάνουμε. Τι κάνουμε? Αυτό το θέλω, αυτό το θέλω. Λοιπόν. Κλείνω. Κλείνεις, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ, σε αυτό το ξύλο, ναι, θα σερβίρουμε σήμερα το φαγητό. Α, τι τέλεια. Αυτό είναι το ψημένο. Το μοσχάρι. Δεν μιλάς τώρα, δεν λες τίποτα, ε. Για να σένα, γενικούλα μου, για επιφωνήματα. Σένα. Εδώ έχω βγάλει το αλουμινόχαρτο. Να μου αφήσετε, λέει. Αγγελική, θα προλάβει. Πολύ αγγελική. Μπορείτε να το βάλετε σε μια μεγάλη πιατέλα όπως σας αρέσει, αλλά εμένα επειδή μου αρέσουν τα ξυλοκοπής, πάρτε ένα τέτοιο ξυλοκοπής, το χρησιμοποιείτε και για να κόβετε αλλά και για να σερβίρετε. Αυτά τώρα που έχουν περισσέψει εδώ, κοιτάξτε εδώ πώς έχουν μελώσει. Είναι με τις φλούδες. Όπως είναι αυτά τώρα, τα σουρώνω κατευθείαν σε ένα κατσαρολάκι. Βάζω δυνατή φωτιά. Ναι. Αυτό τώρα έχει μέσα όλη τη γεύση από το μοσχάρι, τα αρώματα της μουστάρδας, τα αρώματα από το μήλο, τα σκόρδα, τα καρότα, τα δεντρολίβανα. Έχει μια φανταστική γεύση. Λοιπόν, πιέζω λίγο. Μισό λεπτό, Έλενα, μισό λεπτό. Α, μισό λεπτό. Ναι. Πιέζω μέσα να φύγουν. Μάρκο. Να φύγει ό,τι υγρασία έχει. Και προσθέτω μέσα και λίγη ακόμα από τη μαυροδάφνη που μου έχει περισσέψει. Λοιπόν, είναι εντάξει. Είμαστε πάει εντάξει. Πάρτο. Λοιπόν, η σάλτσα, δηλαδή ο χυμός που έχει ψηθεί το κρέας. Το νεροχύτης. Αυτά δεν τα θέλουμε, αυτά δεν πάει. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι πατάτες, οι οποίες δεν έχουν ψηθεί, έχουν ανοίξει. Έχω βάλει μέσα τα φύλλα της δάφνης και το τυρί. Εντάξει, πώς φαίνεται. Φίλια μου, καταρχήν αυτό είναι έργο τέχνης, είναι πίνακας αυτό το πράγμα, δεν είναι φαγητό. Λοιπόν, βάζουμε τις πατάτες, έχει κολλήσει εδώ και το κασέρι και είναι φανταστικές. Ξέρεις τι πρόβλημα θα έχω, έτσι, θα το φτιάξω την παραμονή. Που θα είναι όλοι και θα λένε, δεν το έκανε σαν τον Ανδρέα. Και δεν θα έχουμε και μέτρο σύγκρισης. Και θα, και θα είμαι και μακριά, να σε βοηθήσω. Θα είσαι και μακριά. Θες να φας μία. Έχουν κρυώσει λίγο. Μετά. Εντάξει. Θέλει να φάει πολύ. Να σας δείξω εδώ τώρα θα κάνουμε για τη σάλτσα που είναι πανεύκολη. Τα αφήνουμε να πάρει μία βράση και θέλω τώρα να δέσω τη σάλτσα. Δηλαδή να την κάνω σε πιο πακύρευστη. Ναι. Πώς το λένε. Ωραία. Υφή. Γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, γρήγορα, Να το δούμε. Προσθέτω μέσα corn flour το οποίο το έχω αραιώσει σε νερό για να δέσει σάλτσα. Και με ένα σύρμα ανακατεύω καλά. Και έτσι δένει. Έλα να δεις πως έχει δέσει. Καλά, το κονφλάουερ πάντα τα δένει όλα. Η σάλτσα. Μούντο. Έτοιμη. Αυτό ήταν. Σάλτσα έτοιμη. Κατευθείαν στο μπολάκι. Κάτι ξέχασες. Τι ξέχασα. Η σάλτσα είναι έτοιμη, πακύρευστη. Τα κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια. Α, καλά, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι τα έφτιαξες ξεχωριστά. Να κάνουμε λίγο χώρο. Έχω και εσένα που είσαι. Είμαι του ντεκόρ, τι να κάνω. Του ντεκόρ και καλά κάνεις. Τα κρεμμυδάκια έχουν μελώσει, έχουν ανοίξει, κοίτα πώς έχουν γίνει. Έχουν ψηθεί υπέροχα. Ναι, Άρη, ναι, Άρη μου. Τι λέει ο Άρης, αφού δεν το είπαμε. Θέλουμε κι εμείς, λέει. Ναι, κύριε Άρη μου, τώρα εδώ, για σας φροντίζω. Δεν αφήσω κανένα. Αν θέλετε να σας πάρω και το φέρω πάνω. Να σας καραμελώσουμε ακόμα πιο πολύ τα κρεμμύδια. Όχι, έρχονται. Καλημέρα, Ιωάννη. Άγγελ Βασίλης έρχεται. Ο Ιωάννης, παιδιά, κοιτάξτε, ο Βασίλης ημένος. Μισό λεπτό να κάνουμε το τελικό φινίρι. Ναι, το φινίρι, το φινίρι. Και να βγάλουμε φωτογραφίες. Αν δεν βγάλουμε φωτογραφίες, δεν θα κάνεις το φινίρι. Πάνω φέρω. Λοιπόν. Φιρούνι. Ναι, εδώ. Γιάννη, πούντος. Το φινίρι, το φινίρι, Ανδρέα. Χωρίς τελικό φοιτητή, εγώ δεν το πάω. Αυτό που πρέπει για τη φωτογραφία. Είμαστε όλοι κόκκινα. Μισό λεπτό. Να βάλουμε και μια δάφνη από πάνω. Την κρύπη. Όλοι εδώ κοιτάξτε. Καλή τύχη, κύριε Κουκλάδη. Και τώρα πάντα. Γιατί βάζει την πέρκολα εκεί πέρα. Παραγωγή.